Μετά το My Coast, μια νέα εφαρμογή θα έχουν στο κινητό του τηλέφωνο οι πολίτε το προσεχέ διάστημα, προκειμένου να στέλνουν εύκολα και γρήγορα τι καταγγελίε του όταν εντοπίζουν αδικαιολόγητε ανατιμήσει. Με το να γίνουμε εμεί. Πώς να το πω, σε εισαγωγικά καταδότες δεν αλλάζει κάτι. Αυτό πρέπει να τα προσέχει το κράτος πρώτα και υπόλοιπα, τα υπόλοιπα εμείς. Έχουμε καταντήσει εμείς να πρέπει να λέμε για όλα. Να είμαστε τα μάτια τη κυβέρνηση. Μαύρο και άραχνα όλα. Μέσα από την νέα εφαρμογή, οι καταναλωτέ θα έχουν τη δυνατότητα να στέλνουν μαζί με την περιγραφή και την φωτογραφία του προϊόντο, για το οποίο εκτιμούν ότι πολίτες σε ιδιαίτερα υψηλή τιμή. Υπάρχει τρόπο, αλλά πω. Άμα είναι η μεγάλη απάνω και δεν εφαρμόζουν τίποτα μέτρο, τι να λέει. Ένα μικρό ποσοστό μπορεί, πιστεύω. Η εφαρμογή αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί το προσεχέ διάστημα και θα παρέχει μια ολοκληρωμένη εικόνα στου ελεγκτέ. Στόχο είναι οι ελεγκτέ να έχουν μια μεγάλη βάση δεδομένων από καταγγελίε και να εστιάζουν σε αυτέ για τι οποίε υπάρχουν ισχυρέ ενδείξει για πιθανά κρούσματα εχροκέρδεια. Αξίζει να σημειωθεί ότι τουλάχιστον μέχρι το τέλο του χρόνου θα βρίσκεται σε ισχύ το μέτρο που υποχρεώνει προμηθευτέ και σούπερ μάρκετ να πολλούν τα προϊόντα του με μεικτό περιθώριο κέρδου το οποίο δεν θα είναι μεγαλύτερο μεγαλύτερο από το αντίστοιχο με το οποίο πολλούνταν τα προϊόντα τον Δεκέμβριο του 2021, δηλαδή όταν άρχιζε να ξεσπάει η ενεργειακή κρίση.